Έχω 10 λεπτά. Λοιπόν, 12 χρόνια αργότερα, ο Τιθανός 67 με την ιό πλέον θυμωμένη. Λοιπόν, η ιστορία είναι ίδια. Πετυχαίνει στην ουσία με τα 20 μικρογραμμάρια μόνο 5 στις 10 φορές. Και επειδή ζει στον Όλυμπο, κύριε Λιβιζάτο, αρνείται να έρχεται για να παίρνει Τράιμιξ. Ποια είναι η επόμενη επιλογή? Η πρόθεση. Ορίστε. Το ξανακάνει θνητό. Ο Δίας δεν μπορεί να κάνει το ανάστροφο. Λοιπόν, είναι η πρόθεση, έτσι. Λοιπόν, okay. Υπάρχει κάτι άλλο που ψήνεται? Έχετε ακούσει τίποτα άλλο? Αυτό το έχετε δει ποτέ, τα σχήματα? Κρουστικά. Λοιπόν, το καινούριο στην ιστορία. Τα κρουστικά τα ξέρουμε οι ρολόι πάρα πολύ καλά, έτσι. Είναι ακριβώς την ιστορία της λιθοθρυψίας. Στο Μόναχο, δεκαετία του 80, η μπανιέρα, Ελλάδα σεισμανόγλιο το 84, έτσι. Και πάει λέγοντας η ιστορία. Τα ακουστικά σπάνε τις πέτρες. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Τα ακουστικά έχουν κάποιες συχνότητες. Και έχουμε υψηλή συχνότητα, υψηλής έντασης, για να σπάμε τις πέτρες. Το πρόβλημα που υπήρχε ήταν ότι έκανε αιματώματα. Και εδώ βλέπετε τα κόκκινα, δεν ξέρω αν τα βλέπετε καλά, είναι αιματώματα. Λοιπόν, υπάρχει ένα paper το οποίο λέει άμα στην αρχή κάνεις χαμηλής έντασης και μετά πας όχι στη μέτρια, κατευθείαν στην ψηλή, έτσι, γιατί τα αιματώματα μειώνονται εντελώς, σχεδόν εξαφανίζονται στη λιθοθρυψία. Το είχατε υπόψη σας, έτσι, ουρολογικά το ασχολείστε με. Δεν θρύπτει κανένας, κύριος Χίτας, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα στη ζωή του. Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται η όλη αυτή η ιστορία, χαμηλά, υψηλά κτλ. Λοιπόν, όλα άρχισαν από μια δημοσίευση στο Circulation που έδειξε ότι στα γουρουνάκια, άμα κάνεις σε ισχυμία του μυοκαρδίου, πειραματική, άμα τους δώσεις χαμηλής έντασης, γεννιούνται πάρα πολύ καλά, τέλεια καινούρια αγγεία. Υπάρχουν αρκετές πειραματικές εργασίες μετά από αυτήν, η οποία ήταν η πρώτη ιστορική. Και έτσι έχουμε το 2005 την εφαρμογή στο μυοκάρδιο. Χτυπάμε και γίνεται τι? Λείπουν τα κλαδάκια πλέον, γιατί ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα της αρτηριακής και ξέρουμε ότι οι ελικοειδείς είναι αρτηρίες αντίθετες, πολύ μικρές είναι οι πρώτες οι οποίες θα βουλώσουν. Άρα το αίμα που πάει εδώ πέρα δεν μπορεί να διοχετευτεί σε καλό χρόνο στη μέσα σου. Δεν μπορεί να φτάσει σε αιματικούς κόλπους. Και βλέπετε στην καρδιά μετά τις συνεδρίες με τα κρουστικά πώς γίνεται. Να δούμε και ένα περιστατικό από αυτή την ομάδα. Βλέπετε εδώ πέρα το μυοκάρδιο δεν αιματώνεται πριν τη θεραπεία και εδώ πλέον που έχει αποκατασταθεί και αιματώνεται. Ένα μεγάλο πρόβλημα, το διαβητικό πόδι. Βλέπετε εδώ ένα κακό διαβητικό πόδι που πάει για ακροτηριασμό. Θεραπεία με κρουστικά, καμία σχέση. Η βελτίωση. 2007. Εδώ πέρα άλλο κάτι κουφό. Κρουστικά για νέκρωση κεφαλής. Μυριαίο. Και βλέπετε εδώ πέρα και μέσα μια καλή εργασία γιατί έχει όλους τους παράγοντες που έχουν σχέση με την αγγειογένεση, VEGF κτλ. Και δείχνει ότι όλα φεύγουν πάνω. Όχι, όχι, οι μελέτες με case, με πολλά περιστατικά κτλ. Είναι οι πρώτες. Έχουν γίνει πολλές για κάθε μία από αυτές. Εγώ σας αναφέρω την πρώτη δημοσίευση, την πρώτη εφαρμογή έπλο. Έτσι. Λοιπόν, και βλέπετε τις διαφορές. Πώς η ουρολογία χρησιμοποιεί την πιο μεγάλη ισχύ, η ορθοπαιδική χαμηλότερα και στην καρδιά και στα αγγεία πάμε στις χαμηλής έντασης. Είναι η προσαρμογή του ίδιου μηχανήματος, το οποίο δεν έχει πατέντα. Συγγνώμη, για την ουρολογία αναφέρεστε στη λιθοθρυψία. Τη λιθοθρυψία εκεί. Και εδώ η συστήση. Ακριβώς. Έτσι, για να τα κάνουμε.
Και αυτό είναι το πρώτο paper για την εφαρμογή στο European Urology που ήρθε από την ομάδα του Βάρντι, του Γιώραν Βάρντι, που έδειξε, που έχει δημοσιεύσει όλα, γιατί αυτόν η ιδέα ήταν, ότι τι γίνεται με ένα follow-up 6 μηνών που έκαναν, τι έκαναν πρακτικά, πήρανε μία μονάδα παραγωγής, η κεφαλή, η κλασική βλέπετε πάλι με το νερό κτλ. Η αρχή είναι η ίδια, είπαμε απλώς η ένταση είναι χαμηλότερη. Χτυπούσαν τα σειραγκώδη σώματα για να παράγουν καινούργια αγγεία. Και ο σκοπός είναι ότι εδώ που έχεις βουλωμένα τα τρία αγγεία και έχεις θετική δυσλειτουργία, να γεννηθούν καινούργια, να αντικαταστήσουν τα άλλα τρία πούλιπα, να ξαναγίνουν πέντε. Και να επιστρέψει το φυσιολογικό αριθμός των αγγείων, άρα και της αιμάτωσης. Αυτά είναι τα μέρη, 1, 2, 3, 4, 5, που εφαρμόζεται η κεφαλή. Εδώ είναι κατά τη διαδικασία πώς εφαρμόζεται. Οι πέντε θέσεις. Εδώ είναι οι συνεδρίες. Δύο θεραπευτικές συνεδρίες κάθε εβδομάδα για τρεις εβδομάδες. 2, 4, 6. Σταματούμε για τρεις εβδομάδες να δώσουμε την άνεση να γίνει η αγγειογένεση και ξαναδίνουμε ερέθισμα μετά. Την επαναλαμβάνουμε. Άρα, σύνολον τρεις, συν τρεις που περιμένουμε, συν τρεις που κάνουμε την άλλη, 9 και το αποτέλεσμα στις 12. Σε κάποιους που ίσως δεν έχουν πρόβλημα τόσο πολύ, αρχίζει να φαίνεται νωρίτερα. Έτσι, η βελτίωσή τους. Σε 12 εβδομάδες. Αυτά είναι η αιματική ροή, πώς αυξάνεται η αιμοδυναμική βελτίωση από το πρώτο paper στο European Urology. Και εδώ πέρα είναι το σταθερό αποτέλεσμα σε διάρκεια ενός έτους της πρώτης ομάδος. Και είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί σκεφτείτε το λιγάκι, κάνεις καινούργια αγγεία. Ναι, θα χαλάσουνε. Ναι. Βεβαίως θα χαλάσουν. Πώς? Άμα δεν προσέχεις το ζάχαρό σου, άμα καπνίζεις, με τους ίδιους λόγους. Μπαίνουν στη συστηματική τέτοια. Ό,τι εξέλιξη έχουν τα άλλα στα αγγεία, θα έχουν και αυτά. Άμα προσέχεις, δεν θα πάθουν. Άμα δεν προσέχεις, θα πάθουν. Λοιπόν, αυτή η διαφάνεια μας ήρθε από το AUA. Την έστειλε και μάλιστα μου την έφερε ο Κώστας και την έχω προσθέσει εδώ πέρα, όπως βλέπετε, από την παρουσίαση που έκανε ο Βάρντι στο Placebo Control μελέτη την περασμένη εβδομάδα. Και δεν μπορούσα να τον βρω γιατί έμεινε λίγο παραπάνω στην Αμερική και τελικά το έστειλε και στο email και μου την έφερε τώρα με email ο Κώστας και την προσθέσα πριν αρχίσουμε. Λοιπόν, και βλέπετε εδώ πέρα η εικονική ομάδα, δηλαδή βασικά τι γίνεται. Από μέσα υπάρχει μία ζελατίνη, δεν φαίνεται αυτή, μέσα από το μπλε, ένα ειδικό τέτοιο, το οποίο δεν αφήνει, το ντουκ-ντουκ ακούγεται, παράγεται, αλλά δεν περνάει από τη μεμβράνη. Ενώ το άλλο περνάει. Και εμείς τώρα τη μελέτη που κάνουμε, Δημήτρης ο Καλυβιανάκης έφτασε. Γεια σου Δημήτρη. Και ο Βαγγέλης ο Γουγούσης. Είναι οι δύο, πιάστε τους στο διάλειμμα. Υποστηκώστε τα χέρια σας να σας δουν ποιοι είσαστε. Είναι οι δύο που κάνουν τις θεραπείες. Για να σας πούνε τα μυστικά. Λοιπόν, και βλέπετε εδώ πέρα, ενώ βλέπετε τη μεγάλη διαφορά από το 12,7 στο 19,4 είναι ό,τι πετυχαίνει δηλαδή τα φάρμακα σε αύξηση του IIAF. Όση αύξηση πετυχαίνουν τα φάρμακα. Είπαμε 5 με 10 αύξηση ο σκορ. Μέσος όρος 6-7 είναι για τα φάρμακα στο IIAF η αύξηση. Το ίδιο πετυχαίνει και αυτή η θεραπεία χωρίς τη χρήση φαρμάκων. Άρα, εάν το πρόβλημά σου είναι μέτριο, μπορείς να βρεις λύση. Δες εδώ πέρα πόσοι πέρασαν τα 5 που λέμε ότι για να είναι μια θεραπεία αξιοπρεπής πρέπει να περνάει τα 5. Το 65% περνάει τα 5. Άρα είναι μια αντίστοιχη θεραπεία. Μοιάζει πολύ τα αποτελέσματα από τις μελέτες με τους PDE5. Και οι PDE5 τόσο περίπου το ποσοστό είναι με πάνω από 5 κτλ. Μοιάζει πολύ. Και πόσοι πετυχαίνουν μια σκλήρη ικανή, στήση ικανή για διείζηση 77,5. Έτσι, στον πλασίμπο είναι 35. Λοιπόν, 25 και 35. Εδώ βλέπετε ότι το πλασίμπο είναι πολύ μικρό. Μελέτες. Λοιπόν, και αυτή είναι η τελευταία μελέτη η οποία θα βγει μόλις έγινε αποδεκτή στο JSM. Μόλις έγινε. Αυτή την εβδομάδα έγινε αποδεκτή στο JSM μετά το revision. Λοιπόν, θα βγει σε λίγο στα impress. Λοιπόν, γιατί τα ακουστικά σε μία ανταποκρινόμενη στα φάρμακα. Τα έχει πάρει, έχει φτάσει στη μεγαλύτερη δόση, δεν ανταμοκρίνεσαι πια. Λοιπόν, διάλεξε και πήρε 33 έτους αρρώστους,
Βλέπετε, ήταν μικρές μελέτες, γιατί αυτές είναι πιλωτικές για να καταλάβει σε ποιους λειτουργούν ο Γιώραμ. Και έβαζε, έχει κάνει μια για ριζική προστατεκτομή. Πάλι μικρή μελέτη, να βάλει λίγο να δουν κάποιους πώς πάνε. Όλοι πολύ άσχημοι ασθενείς, δέστε, 33 και 24 είχαν υπέρταση, 27 υπερχροστινεμία, 16 ήταν καρδιοπαθείς και 21 διαβήτη. Δηλαδή είχαν 2-3 από αυτά ο καθένας. Βαριά περιστατικά, έτσι από πλευράς γενικής και παραγόνου κινδύνου. Λοιπόν, το ίδιο πρωτόκολλο και αυτό που λέει η πρώτη, το follow-up που αν είναι ένα μήνα μετά τη θεραπεία και μετά τους έδινε και χάπια και τους ξαναβλέπε ένα μήνα. Άρα μόνο με τα ακουστικά πόσο πήγαιναν και μετά με φάρμακο ξανά που πριν δεν δούλευε πώς πήγαιναν. Λοιπόν, και είχε 34,5% αυτό δείχνει αυτό το σχήμα. Επαρκή σκληρότητα χωρίς φάρμακο, 72% επαρκή σκληρότητα με φάρμακο. Αυτές οι εικόνες έχω πάρει από το όπως έχει, θα δημοσιευθούν, είναι έτσι, το βλέπετε. Επαρκή σκληρότητα με φάρμακο. Οι αιμοδυναμικές αλλαγές πάλι τις βλέπετε είναι πολύ σημαντικές και αυτή είναι η αγαπημένη μου διαφάνεια. Αυτή είναι η αγαπημένη μου διαφάνεια. Δέστε εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Αυτοί είχαν σοβαρού βαθμού ειδικής λειτουργία με το IIF, 8,8 μόλις, έτσι. Αυτό που βλέπουμε μόνο στους ζαχαροδιαβητικούς, στους δύσκολους, στους ταλαιπωρημένους, με καρδιοπάθειες, με 1.002 παράγοντες. Κάνει τα ακουστικά και πάει από το 8,8 στα 12,3. Αυτό είναι 3,5 η διαφορά μόνο. Δεν είναι και τίποτα. Και ξαφνικά τους δίνει το φάρμακα, τα PDE5 που δεν έπιαναν, και εκτοξεύεται, 18,8. Δέκα αύξηση. Μπορούμε να το εξηγήσουμε με αυτά που ξέρουμε από την παθοφυσιολογία, γιατί αυτό δεν αποκρίνεται τώρα πιάνουν τα φάρμακα. Για πέστε μου, μικρόφωνο, να ακούω. Παρακαλώ, συνάδελφε. Γιατί τα νέα αγγεία δεν έχουν παθολογία. Τα νέα αγγεία δεν έχουν παθολογία. Ωραία. Και γιατί να αυξηθεί μόνο 3,5 τότε και να μην πάει 10 κατευθείαν. Γιατί τώρα τα φάρμακα βοηθούν τόσο, ενώ πριν δεν βοηθούσαν καθόλου. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Καλύτερος ιστούς ότι Συστούς με την νέο αγγειογένεια που προκαλούν τα ακουστικά. Ε, ναι, φτάνουν πια τα φάρμακα. Ναι. Η ουσία. Δημιουργούμε καινούργια αγγεία, οπότε το φάρμακο φτάνει καλύτερα στους ιστούς. Μάλιστα. Άλλοι. Φτάνατε, παρακαλώ. Για πέστε μας λίγο, γιατί μας αρέσει που είσαστε ουρολόγος, δεν γνωριζόμαστε. Συστηθείτε μας λίγο, χαιρόμαστε που έχουμε. Ειδικευόμενη ουρολόγος είμαι. Ειδικευόμενη. Πού είσαστε, πέστε μας. Στο Θριάσιο, Βλάχου λέγομαι. Yes. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη δραστικότητα των φαρμάκων είναι γιατί από τα νέα αγγεία λείπουν οι αγγειοσκληρωτικές αλλοιώσεις. Μάλιστα. Okay. Άλλο. Σωστά όλα αυτά. Παρακάτω. Καλής ποιότητας ενδοθήλιο από τα νέα αγγεία. Μάλιστα. Άλλο. Λοιπόν, να σας πω εγώ τη δικιά μου θεωρία. Θεωρία είναι και εγώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι κάνω αυτό. Είναι αγγειογένεση σε επίπεδο των μικρών κλάδων των ελικοειδών, έτσι. Εκεί είναι η αγγειογένεση γίνεται. Ναι, αλλά βλάβη έχει και δεν μπορεί να χαλαρώσει και η συναγκώδης αρτηρία. Οπότε έχεις μεν καλά ελικοειδή, αλλά η συναγκώδης δεν την έχει πειράξει και είναι δυσλειτουργική, ανελαστική, ζορισμένη, δεν μπορεί να χαλαρώσει κτλ. Η PDE5 τώρα, έτσι, πριν τι γινόταν, ένα αναλαστική συραγκώδης κατέληγε σε κάποιο dead-end. Στις ελικοειδείς που ήταν οι περισσότερες φραγμένες. Τώρα υπάρχουν ελικοειδείς, αλλά και πάλι η ροή δεν είναι μεγάλη συραγκώδη. Αλλά έχεις όμως τα κανάλια. Ανοίγεις τα κανάλια τα καινούργια, δίνεις και το φάρμακο που διαστέλει τη συραγκώδης, γιατί δεν κάνει μόνο, δεν λειτουργεί μόνο στις ελικοειδείς. Έτσι. Και ενώ τώρα εδώ πέρα, επειδή οι συραγκώδεις είναι ήδη σοβαροί, έχουν στη δική της λειτουργία εδώ πέρα, εντάξει, πάει στα ανοιχτά τα καινούργια, λίγο αυξήθηκε. Αλλά όταν επηρεάσεις με τα φάρμακα για τη συραγκώδη αρτηρία, τότε πλημμυρίζει και τον κάνει σαν παλιά. Γιατί είναι με σοβαρή δυσλειτουργία όλο το σύστημα πάσχει. Και εδώ πέρα, συγγνώμη, εδώ πέρα είχα βάλει μια φωτογραφία με τους συνεργάτες μου, γιατί αυτή είναι η διατριβή του, και όλος ο σχεδιασμός είναι για τη διατριβή του Δημήτρη του Καλυβιανάκη, που είναι face to randomized, όχι με πλασίμπο, μεταξύ ημερήσιας χορήγησης και κρουστικών κυμάτων, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτή η θεραπεία θα πρέπει να συγκριθεί κλινικά
γιατί με την ημερήσια, γιατί και εκεί ξεχνάς το πρόβλημα. Είναι το ίδιο που σου προσφέρει και τα ακουστικά. Κάνεις τα ακουστικά και μετά ξεχνάς το πρόβλημα. Άρα πρέπει να είναι κάτι εφάμιλο. Και αυτή είναι η διατριβή του που τρέχει, θα σας πούμε τα αποτελέσματα στο επόμενο σχολείο. Το επόμενο βήμα. Άρα τα όπλα του μέλλοντος, από φάρμακα σε καινούργια κατηγορία, είναι οι stimulators του κυκλικού GMP, όπως είπε ο Κώστας. Στα ακουστικά έρχονται πολλές καινούργιες μελέτες, βελτιωμένα μηχανήματα, γιατί δεν υπάρχει πατέντα να την πατήσουμε όπως με το ρομπότ και να είμαστε δέσμοι σε μια εταιρεία, διότι δεν υπάρχει πατέντα. Τα ακουστικά έχουν λήξει πατέντες από τη λιθοθρυψία εδώ και είναι μια μέσα από το έτσι 30 χρόνων. Τα λοιπά, βελτιωμένα, βελτιωμένες κεφαλές. Ήδη έχουμε καινούργια κεφαλή σε κανένα μήνα, γιατί δύο πράγματα που είναι λίγο βαριά για να τη χρησιμοποιείς. Και επίσης, εμείς ανακαλύψαμε όταν χρησιμοποιούμε, έρχονται την πρώτη μέρα που χρησιμοποίησαν και μου λένε, μας ήρθε λίγο ναυτία. Ναυτία, λέω. Γιατί, ναι, λέει, και ρωτούσαμε ο ένας τον άλλο, ρε, μήπως με πείραξε τίποτα. Είναι, και εμένα, λέει, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Λοιπόν, το έχουμε σε ένα μικρό χώρο και επίσης κάνουμε 10 θεραπείες την ημέρα. Οπότε είναι ντουκου, 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 ντουκου. Οπότε τι έγινε, είπα, ωραία, θα πάμε να πάρουμε τη σκοποβολή στα τέτοια. Και πήγανε, πήρανε τη σκοποβολή, φοράνε τη σκοποβολή και έπειτα και πήρα το SMS, λύθηκε το πρόβλημα, μας έφυγε η ναυτία. Και τελειώσαμε, γιατί ακριβώς είναι πολλές θεραπείες και άμα μείνεις πολύ και σε έναν χώρο τον ντουκου, 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 των κρουστικών, στο κάνει. Λοιπόν, και προσαρμοσμένα θεραπευτικά σχήματα. Γιατί το σχήμα αυτό που έχουμε πάρει, το έχουμε πάρει από την καρδιά, είναι κλεμμένο. Πρέπει να προσαρμόσουμε, να δοκιμάσουμε. Μήπως. Και δοκιμάζουμε διάφορα. Μήπως άμα το κάνεις 4 εβδομάδες και 5 ή άμα κάνεις 2 εβδομάδες κτλ. Όλα αυτά θα παιχθούν στις μελέτες που έρχονται. Και βέβαια δεν συζητήσαμε για τις προθέσεις, γιατί το κάναμε στα προηγούμενα σχολεία και ακριβώς δεν θέλαμε να ξαναεπαναλαμβανόμαστε. Πόση ώρα διαρκεί η κάθε συνεδρία? Η κάθε συνεδρία διαρκεί, νομίζω, γύρω στα 15-20. Για πέστε λίγο, κύριε, πόσο διαρκούν. Έλα, Βαγγέλη, λέγε. Είναι 1500 χτυπήματα στα 2 Hz, πάνω από ότι είναι 750 δευτερόλεπτα, γύρω στα 12,5 λεπτά, 13 λεπτά. 13 λεπτά, ο καθαρός χρόνος. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλα προβλήματα, Δημήτρη, πες μου εσύ, κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα σε μικρά, σε μεγάλα pay, τι γίνεται, τι έχεις δει? Είχες πρόβλημα λίγο με την εφαρμογή? Λίγο να μιλάς στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Ένα μικρόφωνο στον κύριο Καλυβιανάκη. Γιατί η κεφαλή είναι μεγάλη και σήκωσε το χέρι σου να σε δει, σε ψάχνει ο κύριος με το μικρόφωνο. Το μόνο πρόβλημα πρακτικά, η κεφαλή είναι λίγο μεγάλη, οπότε δημιουργείται τεχνικά ένα πρόβλημα αν είναι πολύ μικρό το πέος ή σε παχύ σαρκάτομα που θα πρέπει κανείς να το πιέσει. Κατά τα άλλα, δεν είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Μάλιστα. Η ναυτία επίσης, άμα μεταφράζω καλά, σας ρωτάω γιατί εσείς έχετε την εμπειρία. Δεν σας παραπονέθηκε ποτέ κανένας άρρωστος. Μόνο εσείς την είχατε επειδή είχατε τους πολλούς ασθενείς, έτσι. Ναι, για τον ασθενή, άμα είναι για μία φορά τη θεραπεία και να φύγει, δεν έχει πρόβλημα με τον ήχο. Είναι, αλλά οι συνεχόμενες, γιατί πάνε στις 11 και φεύγουν στις 7 το βράδυ. Και ταλαιπωρούνται. Παρακαλώ, λίγο στο μικρόφωνο. Σας έχει τύχει κατά την ώρα της συνεδρίας κάποιος άντρας να κάνει στήση? Όχι, δεν έχει συμβεί. Γιατί γελάτε, δεν έχει τύχει σε ουρολόγο του εξέτασης να κάνει στήση ο άντρας? Ναι, δεν νομίζω είναι αστείο. Όχι, αλλά αυτοί επειδή έχουν πρόβλημα σε δικής και αρτηριακό. Απλώς ήθελα να ρωτήσω, εντάξει, γιατί φαντάζομαι θα έχουν ήδη πάρει και ενέσεις και φάρμακα και τα λοιπά. Μπορεί να είναι σε κάποια στιγμή, σε κάποιο βαθμό βελτιωμένοι. Εάν κάνει στήση κάποιος άντρας, διακόπτεται η συνεδρία? Καλή ερώτηση, αλλά δεν ξέρω τώρα, κοίταξε, αυτή είναι όλα περιστατικά. Σε αυτή έχουμε κάνει τρίπλεξ και έχει βγει διάγνωση ότι έχουν αγκιακό πρόβλημα. Διαγνωσμένο. Οπότε δεν έχουμε, προφανώς δεν θα κάναμε σε ψυχογενή και δεν βασιζόμαστε σε ιστορικό. Κάνουμε. Λογικά θα κάνει. Εγώ θεωρώ γιατί να μην γίνεται. Δηλαδή. Μπορεί να γίνει καλύτερα. Δηλαδή δεν θεωρώ. Εγώ δεν θα έκανα. Δεν βρίσκω κάποιο φυσιολογικό πρόβλημα στο να κάνω και να δώσω το ερέθισμα. Παρακαλώ. Α, ξαναπείτε πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα. Είπατε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει. Η μόνη μελέτη δημοσιευμένη είναι για ένα χρόνο. Για να. Και η λογική είναι, άμα θέλετε, έχει δημοσιευτεί η μελέτη,
Οι πρώτοι άρρωστοι έχουν κλείσει 2,5 χρόνια. Η πρώτη άρρωστη που έχει γίνει. Και κρατάει και ακριβώς η αίσθηση που έχουμε, αλλά θα δείξει έτσι. Πάντα είναι κάτι καινούργιο αυτό και πρέπει να είμαστε. Αλλά η λογική, άμα θέλετε, είναι ότι άμα προσέχει κάποιος και δεν καπνίζει, κάνει τη διαιτά του, έχει θυσμένο το ζάχαρό του, όλα αυτά για τα αγγεία, προφανώς και αυτό θα λειτουργήσει. Είναι το ίδιο με το bypass. Ναι. Κάνεις ένα bypass και θα πάει καλά ή όχι το μόσχευμα, ανάλογα και με τη ζωή που θα κάνεις. Εντάξει, έτσι. Ναι, γιατί... στο μικρόφωνο λίγο, σας παρακαλώ. Στη μέθοδο αυτή θα πρέπει απαραίτητος να έχει προηγηθεί, να έχει πιστοποιηθεί μάλλον αγκιοπάθεια από τρίπλεξ, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά και σε άλλες μορφές που ουσιαστικά από το ιστορικό μπορεί να εκλειφθεί έτσι κάποια παράμετρο. Σωστό αυτή η ερώτηση. Κοιτάξτε, εμείς τώρα επειδή είναι πενταγμένα και σε διδακτορικά και τα λοιπά, κάνουμε σε όλους τρίπλεξ. Και γενικά το συνηθίζω για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα ένας έχει ένα ιστορικό νέο που έπαιρνε φάρμακα, τώρα δεν τον πολύ πιάνουν, που σιγά σιγά και είναι ξεκάθαρο, προφανώς δεν χρειάζεται να του κάνεις τρίπλεξ και με τα guidelines, ας πούμε, άμα είναι πρόδειλη η κατάσταση και σαφής χωρίς κάποια τέτοια. Γεράσιμο. Εσείς τώρα μας προτείνετε, γιατί αυτά τα μηχανάκια υπάρχουν στην αγορά και οι εταιρείες πιέζουν. Ακριβώς. Εσείς με την βιβλιογραφία και με την εμπειρία που έχετε, προτείνετε σε εμάς να επενδύσετε. Να επενδύσουμε σε αυτό το μηχανάκι. Εγώ θα έλεγα ναι. Εγώ το έχω κάνει. Εγώ θα έλεγα ναι. Με μία μελέτη. Ορίστε. Με μία μελέτη. Δεν είναι μία μελέτη. Είναι η πρώτη μελέτη πιλωτική. Είναι η μελέτη πλασίμπο που έδειξα. Έτσι. Δεύτερη. Είναι η μελέτη στους μη ανταποκρινόμενους. Τρίτη. Και είναι η μελέτη της πρώτης σειράς με το long follow-up. Εσείς το χρησιμοποιείτε μόνο για τη διατριβή του κυρίου Καλυβιανάκη ή το χρησιμοποιείτε και σε ασθενείς εκτός πρωτοκόλλου? Κοιτάξτε, επειδή πιεζόμαστε έτσι και επειδή η διατριβή δεν είναι με πλασίμπο, είναι versus, έτσι, αλλά είναι τυχεοποιημένη. Οπότε μόνο κάποιους, έχουμε ελάχιστα περιστατικά τα οποία, άμα θέλετε, είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη μελέτη, δηλαδή είναι αυτοί που δεν δέχονται αυτά τα πράγματα, δεν κουστάνε να υπογράφουν, λέει εγώ θέλω να κάνω τη θεραπεία μου, πόσο είναι, πρέπει να τελειώσω. Λοιπόν, εκεί πέρα άμα κάποιος δεν, εντάξει. Αλλά κατά τα άλλα προσπαθούμε, λόγω του ότι έχουμε και μελέτη ευρωπαϊκή που συμμετέχουμε, placebo control, η οποία πρακτικά τελειώνει σε λίγο. Έχουμε βάλει καμιά 20 και θέλουμε άλλους 10 για να γίνουν 30 οι αυτοί οι ασθενείς να τελειώσει. Έχουμε και την άλλη μελέτη που θέλουμε να δούμε 80 ανθρώπους, δηλαδή είναι πολύ υλικό τώρα σε αυτά που κάνουμε. Κάνουμε και τώρα μια σκέψη να αρχίσουμε μια μελέτη για ριζική, με το νόημα πιο της ριζικής, ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι εκτός από νευρογενή, τι άλλο μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν ριζική, τι άλλο να κόπει και λίγο και να πειράχτηκε κτλ. Λέγεται accessory, pudental, έτσι, άρτερης και το τέτοιο. Λοιπόν, και ακριβώς για αυτό το λόγο σε ασθενείς οι οποίοι μας λένε, και αυτή η μελέτη που κάνει ο Βάρντι, είναι σε ανθρώπους μετά ριζικής, οι οποίοι έχουν ανταπόκριση, έχουν μία τύπου στήση, έτσι, και βοηθούνται και με το φάρμακο, αυτούς βάζει. Όχι τους νεκρούς λόγω νευρικού που δεν γίνεται τίποτα, έτσι. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση, γιατί έχει ενδιαφέρον. Η απορία μου προέρχεται από, λόγω του προβληματισμού μου, από την διαφάνεια που αναφέρεται τους στόχους των κουστικών κυμάτων. Στόχους, τι εννοείτε? Ποιοι είναι οι στόχοι των κουστικών, ποιος είναι ο στόχος των κουστικών, ναι, κυμάτων, που είπατε ότι είναι η αγκιογένεση. Μήπως είναι και το λέω λόγω της διαφάνειας, όχι για να σας αμφισβητήσω. Είναι καινούριο πράγμα, πρέπει να το αμφισβητήσουμε και πρέπει να επιβιώσει. Απλά μελετώντας τη διαφάνεια το λέω και μόνο. Και πρέπει να επιβιώσει. Μήπως είναι απλά, όχι απλά, μήπως είναι το αποτέλεσμα η υπερτροφία ή υπερπλασία των ήδη υπαρχόντων εναπομείνων λειτουργικών αγγείων? Γιατί κάτι τέτοιο κατάλαβα εγώ από την διαφάνεια. Δηλαδή τα 8 που γίνανε 5, αλλά δεν είναι 5 μικρά, αλλά 5 μεγάλα. Όχι, όλα τα μοντέλα καταρχήν που έγινε αυτό, γιατί δεν μπορούμε να σφάξουμε κανέναν και να του κάνουμε βιοψίες να πάρουμε. Δεν πρόκειται ποτέ να μας επιτρέψει, δεν θέλουμε κι εμείς, αλλά καμία επιτροπή ηθικής διοντολογίας.
Όλες οι μελέτες, άμα δείτε αυτές που έχουν γίνει που δείχνουν την αγκιογένεια, είναι όλες σε πειραματικά μοντέλα. Συνήθως γουρουνάκια, τέτοια πράγματα, έτσι. Όλες οι μελέτες δείχνουν για καινούργια αγκία. Οι μελέτες, αλλά είναι όλες και προφανώς. Δηλαδή, φανταστείτε εσείς πώς θα αισθανόσασταν, αφήστε ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο που θα σας απαγορεύει. Να πείτε σε κάποιον, θα σου κάνω πριν και μετά και θα σου παίρνω βιοψίες και θα τρυπάω τρακ για μένα. Για την περιέργειά μου για να κάνω μια δημοσίευση. Έτσι.